Η αλήθεια είναι ότι το ΦΕΚ καθυστέρησε λίγο, ήταν όλη η αναμονή των εξελίξεων. Οι συνάδελφοι πραγματικά είναι εξοργισμένοι, διότι μέχρι τώρα δεν ξέραν ακριβώς τι μελιγενέστε, ξέραν έτσι πολύ επιδερματικά τι θα γίνει. Τώρα διαβάζουμε τη νέα το ΦΕΚ και βλέπουμε ότι τα μέτρα αυτά που ναι μεν ξέραμε, αλλά έτσι όπως μας τα παρουσιάζαν μέχρι σήμερα, δυστυχώς φοβόμαστε ότι δεν θα μας βοηθήσουν και δεν θα είμαστε βιώσιμοι καθόλου την επόμενη μέρα. Και όχι γιατί είμαστε κατά των εμβολιασμών ή κατά το να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα, απλά δυστυχώς η εφαρμογή των μέτρων. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα τα βάζω με εσάς, εσείς μαζί μου ή εγώ με τους εμβολιασμένους ή τους ανεμβολίαστους, ανάλογα με το που βρίσκομαι. Κυρία Δουργεράκη, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση στον Έρμα. Πείτε εσείς πώς ακριβώς, αν ήσασταν στη θέση μας σαν επιχειρηματίας και ερχόταν μια παρέα στο μαγαζί σας και σας ήταν η μισή εμβολιασμένη και η άλλη μισή όχι. Πέστε μου με ποιο τρόπο θα μπορούσατε να αντιδράσετε. Τι θα κάνετε προκειμένου να εξυπηρετήσετε και να μην χάσετε την πελατεία σας. Πώς θα το χειριστείτε λοιπόν? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι τόσο στην εφαρμογή του το να σκανάρουμε για να δούμε αν υπάρχει πιστοποιητικό στον εμβολιασμένο, όσο το ότι πολλοί από τους θαμώνες δεν θα είναι εμβολιασμένοι. Γιατί βλέπουμε το ποσοστό είναι χαμηλό, κάποιοι άνθρωποι για κάποιους λόγους αρνούνται και εκεί είναι η δυσκολία. Άρα λοιπόν, γιατί θα πρέπει να είμαστε εμείς αυτοί που θα πρέπει να καθορίζουμε το ποιος θα μπει και όχι στα μαγαζιά μας? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και κυρίως στα μεγάλα μαγαζιά, τα μαγαζιά μαζικής εστίασης. Που εκεί τα μέτρα είναι πολύ πιο σκληρά μέχρι σήμερα και τώρα περιμένουν να δουλέψουν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι πάνω από 15 μήνες είναι στον πάγο και καταλαβαίνετε τώρα έρχονται ακόμα σε πιο δύσκολη θέση όταν οι πελάτες τους προσκαλούν και όχι οι ίδιοι. Μάλιστα. Στο πρακτικό πράγμα του θέματος αυτού, αυτό σας ρώτησα πώς θα το χειριστείτε και είπατε ότι υπάρχουν οι δυσκολίες, αλλά ζητούμενο είναι ότι από σήμερα είσαστε υποχρεωμένοι να λειτουργήσετε μέσα σε αυτό το πλαίσιο και εμείς να δεχθούμε αυτό το πλαίσιο. Γι' αυτό είπα και στην αρχή, αν εγώ θα τα βάζω μαζί σας, εσείς μαζί μου, ή εγώ θα τα βάζω με εμβολιασμένους ή ανεμβολίαστους, ανάλογα με το που βρίσκομαι. Αυτό είναι ότι θα συμβεί ένας διχασμός, θα συμβεί μια. Θα έρχομαστε σε ρήξη με τους ανθρώπους, το είπα και πριν, γι' αυτό είναι και δύσκολο στην εφαρμογή του. Και επίσης δεν ξέρω κατά πόσο οι άνθρωποι αυτοί που θα έρχονται στα μαγαζιά μας θα συνεχίσουν να έρχονται εφόσον θα υπάρχει αυτή η επιλογή του κόσμου που λέω. Γι' αυτό μιλάτε, κυρία Αντωνακάκη, ότι ξέρετε, φοβόμαστε ότι εδώ θα. Μάλλον να το πω διαφορετικά, φοβόμαστε ότι οι αντοχές μας οικονομικά μειώνονται και δεν θα μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Άρα σημαίνει λίγο παρακάτω ότι είναι προτιμότερο να το κλείσεις παρά να το λειτουργείς έτσι, ε? Μα η απόφαση που έχουν πάρει περισσότεροι συνάδελφοι, κυρίως αυτοί που έχουν μεγάλα μαγαζιά, είναι αυτό, ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν στους εσωτερικούς τους χώρους με τα ποσοστά αυτά των εμβολιασμένων. Άρα εκ των πραγμάτων αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να είναι βιώσιμοι. Αυτό σας εξηγώ. Άρα λοιπόν πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος η εφαρμογή του μέτρου ή το να προτρέψουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί να μην γίνεται μέσω των επιχειρήσεών μας. Ας στοχεύσουν σε μια επικοινωνιακή πολιτική καλύτερα από ό,τι αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει τι είναι καλό και τι όχι. Γιατί θα πρέπει πάντα ο επιχειρηματίας να την πληρώνει? Με αυτή την έννοια το λέω. Μάλιστα. Και είσαστε απόλυτα κατανοητοί για αυτό το οποίο λέτε, αλλά το θέμα είναι στην πράξη πώς θα το διαχειριστείτε και πώς ήδη το διαχειρίζεστε. Ξέρετε ότι ήδη έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα 2.000 ευρώ σε επιχειρηματίες καφέ μπαρ στη Δυτική Κρήτη στα Χανιά. Διαπιστώθηκε ότι εξυπηρετούσαν όρθιους πελάτες. Αναστάλθηκε η λειτουργία των καταστημάτων αυτών για 7 μέρες. Λίγο πιο κοντά είχαμε πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν για μη χρήση μάσκας και πιο συγκεκριμένα ακριβά πλήρωσαν την απειθαρχία τους 4 άτομα στα Χανιά και ένα στο Ρέθυμνο. Στο Πορτοκαλί είναι από την άλλη τα Χανιά και το Ρέθυμνο και από την άλλη υπάρχουν και εκείνες οι δηλώσεις των υπουργών που λένε ότι αν μια κατάσταση τίνει να χάσει τον έλεγχο, προφανώς και πρέπει να συνενέσουμε σε οποιαδήποτε lockdown. Δεν ξέρω ποια θα είναι αυτά, αλλά για άλλη μια φορά το είπε ο Υπουργός Τουρισμού, ο κύριος Θεοχάρης, κυρία Αντωνακάκη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια τέτοια πληροφόρηση ότι αν συνεχίσουν τα κρούσματα να αυξάνονται, ότι
θα πάμε σε τοπικά lockdown, φοβόμαστε για περιορισμούς πάλι με ωράρια χαμηλά, με λίγα, με ωράρια δηλαδή πριν πάλι από την κανονική ώρα που υποτίθεται κλείνουν οι επιχειρήσεις μας. Συν πάλι ότι θα σταματήσει η μουσική, περιορισμούς στα τραπέζια. Όλα αυτά λοιπόν εμείς δεν θέλουμε να συμβούν. Και γι' αυτό το λόγο, από την πρώτη στιγμή, ό,τι αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ήμασταν πάρα πολύ πειθαρχημένοι και κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε απέναντι στους πελάτες μας. Βάλαμε τους εργαζόμενους μας να εμβολιαστούν και εμείς οι ίδιοι. Ό,τι μπορούμε το κάνουμε. Από εκεί πέρα όμως δεν μπορούμε να παίξουμε το ρόλο των αστυνομικών. Εκεί είναι ήδη στο και εκεί υπάρχει. Είναι πρόβλημα αυτό το να εφαρμοστεί. Αυτά τα μέτρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και το λέμε και το ξαναλέμε και έχουμε γίνει γραφική. Αλλά όταν έρθει κάποιος στη θέση μας, τότε μόνο μπορεί να καταλάβει. Όπως επίσης, αυτό που φωνάζουμε συνεχώς είναι ότι πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τόσο καιρό παραμένουν κλειστά, πρέπει με κάποιο τρόπο οικονομικά να στηριχτούν. Οι περισσότεροι δεν ενταχθήκανε ούτε στα προγράμματα, ούτε της περιφέρειας, ούτε σε αυτά τα προγράμματα ΕΣΠΑ, ούτε το κεφάλαιο επανεκκίνησης έχουν πάρει ακόμα. Καταλαβαίνετε πόσες συσσωρευμένες υποχρεώσεις, καταλαβαίνετε καθημερινά τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι προκειμένου να κρατηθούν στις θέσεις τους, να μην διώξουν τους εργαζόμενους τους. Όλα λοιπόν αυτά τα προβλήματα θα τα βρούμε μπροστά μας και θα τα βρούμε το χειμώνα μπροστά μας. Ακόμα και σε lockdown να μην φτάσουμε, που ευχόμαστε να μην φτάσουμε, θα είναι τέτοια οικονομική δυσχέρεια του κόσμου που καταλαβαίνετε τα μαγαζιά μας θα είναι κλειστά. Θα είναι σαν να είναι μάλλον κλειστά. Και χαμένες θέσεις εργασίας, τόσες πολλές που δεν ξέρουν. Δεν υπάρχει τουρισμός ανάλογος αυτή τη στιγμή. Λένε βέβαια ότι θα έχουμε από το επόμενο διάστημα θα έχουμε αρκετούς τουρίστες. Το θέμα είναι ότι εμείς στην πράξη δεν τους βλέπουμε. Δεν καταναλώνουν, περιορίζονται στα ξενοδοχεία, φοβούνται. Όλα αυτά που ακούγονται καθημερινά. Υπάρχει, καταλαβαίνετε, μια κακή ψυχολογία όπου ο κόσμος αποφεύγει να βρίσκεται σε χώρους όπως είναι τα μαγαζιά που υποτίθεται είναι κλειστά μέσα. Ακόμα και με εμβολιασμένοι να είναι πάλι το ίδιο πρόβλημα. Τους βλέπετε ότι είναι πολύ. Έτσι, προκατηλημένοι, ότι αν μπουν σε μια επιχείρηση μέσα θα κολλήσουν. Αυτό είναι μια στοχοποίηση λοιπόν του κλάδου, είναι άδικη.